Είτε στις οικουμενίτσες, νέες και νέοι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, να μιλώ σήμερα σε αυτή την όμορφη πόλη της Ηπείρου, το λιμάνι, το δυτικό λιμάνι, η πύλη εισόδου στα δυτικά της χώρας μας. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι ανάμεσά σας σε πρόσωπα γεμάτα αισιοδοξία, νεανικά, ελπίδας, προοπτικής, αλλά και στους ανθρώπους του μόχθου, στους ανθρώπους της δουλειάς, σε μια περιοχή για χρόνια πολλά ξεχασμένη και υποβαθμισμένη. Φίλες και φίλοι, όλοι το ξέρουμε ότι ζούμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Κάποτε γινόταν λόγος λίγο περιπεκτικά για τα μπάνια του λαού, για την αναγκαία αυτή περίοδο ξεκούρασης και χαλάρωσης που ο καθένας και η καθεμιά δικαιούται να έχει. Σήμερα όμως, με αυτή την κυβέρνηση της καταστροφής και με αυτή τη βάρβαρη πολιτική που εφαρμόζει, η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, εκατομμύρια Έλληνες, έχουν στερηθεί ακόμα και αυτό το δικαίωμα σε ένα μικρό διάλειμμα. Γιατί η κυβέρνηση όχι μόνο δεν κάνει διάλειμμα, αλλά καιροφυλαχτεί να περάσει ολοένα και σκληρότερα μέτρα μες στην καρδιά του καλοκαιριού. Σαν τον κλέφτη που καιροφυλαχτεί φύγει ο νοικοκύρης για να περάσει χωρίς να τον πάρει χαμπάρι και να κλέψει τα υπάρχοντά του. Γι' αυτό και φίλες και φίλοι, βλέπουμε ακόμα και στα θερινά τμήματα της Βουλής το νομοθετικό έργο της καταστροφής να μην έχει διακοπεί. Ούτε και η Τρόικα έχει διακόψει αυτό το δηλητηριώδες μείγμα του μνημονίου που καταστρέφει την ελληνική οικονομία. Μέσα στο κατά καλό καιρό άλλωστε μας ήρθε τις προάλλες ο επιθεωρητής κύριος Σόιμπλε για να επιθεωρήσει τα αποτελέσματα των μέτρων που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα. Μέσα στο κατά καλό καιρό η επίθεση εναντίον μισθών, συντάξεων και δικαιωμάτων πήρε τον χαρακτήρα αντιδημοκρατικής επιχείρησης με το πολυνομοσχέδιο για το μαύρο στις οθόνες της ΕΡΤ, με τα μικρά καθημερινά κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα. Μέσα στο καλοκαίρι αποφάσισαν την επέκταση του χαρατσιού, και αυτό είναι νέο μέτρο, μέχρι το 2016. Αποφάσισαν απολύσεις εκπαιδευτικών, κλείσιμο νοσοκομείων, κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων για όσους χρωστάνε πάνω από 1.000 ευρώ, δηλαδή για τη πλειοψηφία των Ελλήνων. Αυτός ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Αλλά όπως βλέπετε, δεν είναι μόνο αυτοί που δεν κάνουν διακοπές. Είμαστε και εμείς που δεν είμαστε διατεθειμένοι να διακόψουμε, να σταματήσουμε τον ανένδοτο αγώνα μας για να πέσει αυτή η κυβέρνηση της καταστροφής. Και από εδώ, από την Οικουμενίτσα, μέσα στο κατά καλό καιρό, την τελευταία μέρα του Ιούλη, στέλνουμε ένα μήνυμα. Ούτε λεπτό δεν θα διακόψουμε τον αγώνα για να απαλλάξουμε την Ελλάδα από την κυβέρνηση του μνημονίου. Ούτε λεπτό δεν θα διακόψουμε τη μάχη για να απαλλάξουμε τη χώρα και τις ζωές των ανθρώπων από τα μνημόνια και τα ανθρωποκτόνα μέτρα. Ούτε λεπτό δεν πρόκειται να διακόψουμε αυτή την προσπάθεια να ανοίξουμε μαζί με τις νέες και τους νέους, μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με όλους τους Έλληνες που καταστρέφονται από τη σημερινή πολιτική, ένα διαφορετικό δρόμο προοπτικής, επιβίωσης, αξιοπρέπειας για τη χώρα και το λαό μας. Φίλες και φίλοι, πολίτες της Οικουμενίτσας, κάθε μέρα που περνάει η χώρα βυθίζεται ολοένα και πιο βαθιά σε μια πρωτοφανή τραγωδία. Κάθε ώρα που περνάει η παιδεία, η υγεία, το κοινωνικό κράτος, η κοινωνική ασφάλιση ξεχαρβαλώνονται για να οικοδομηθεί στη θέση τους ένα καθεστώς αγριότητας. Κύριος Τουρνάρας, ο οποίος μάθαμε ότι θαυμάζει και κάτι, τον κύριο Σόιμπλε. Ο κύριος Τουρνάρας επεξεργάζεται τα νέα του μέτρα.
με στόχο το δημόσιο και ό,τι έχει πια απομείνει από το κοινωνικό κράτος. Και ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Βρούτσης, επεξεργάζεται ακόμα χειρότερο εργασιακό καθεστώς, νέα μέτρα διευκόλυνσης των απολύσεων, νέα μέτρα διευκόλυνσης της εργοδοσίας, νέες περικοπές σε συντάξεις, μειώσεις του κατώτερου μισθού. Σε λίγο θα απαιτήσουν από εσάς τους νέους όχι μόνο να δουλεύετε ανασφάλιστοι, όχι μόνο να δουλεύετε δίχως ωράριο και δίχως δικαιώματα, όχι μόνο να παίρνετε 400 ευρώ, αλλά σε λίγο θα απαιτήσουν να πληρώνετε και από πάνω για να εργαστείτε. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο νέος υπουργός που έρχεται να πάρει κεφάλια εργαζομένων στο δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και ο κύριος Μιχελάκης ψαρεύουν σε θολές δεξαμενές για να βρουν τις χιλιάδες των ανθρώπων που θα οδηγηθούν σαν την Ιφηγένεια στο θυσιαστήριο, όχι για να σώσουμε κάτι, να περικόψουμε το δημοσιονομικό κόστος. Κανένα κέρδος δεν έχουν αυτές οι απολύσεις. Πρόκειται για μια ιδεοληψία των κοινικών τεχνοκρατών της Τρόικα, που θέλουν να δούνε ανθρώπινο αίμα, που σε μια χώρα που έχουν φτάσει την επίσημη ανεργία στο 32% και την ανεργία των νέων στο 60%, θεωρούν ότι διαρθρωτικά μέτρα και μεταρρυθμίσεις είναι οι απολύσεις. Η απελευθέρωση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα και οι νέες απολύσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μάλιστα σε τομείς που έχει ανάγκη η κοινωνία. Φίλες και φίλοι, μας κατηγορούνε ότι έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και δεν αναδεικνύουμε την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Όμως θα ήθελα πραγματικά να ρωτήσω όλους αυτούς που μας κουνούν το δάχτυλο και μάλιστα όταν υπερασπιστήκαμε την ίδια τη δημοκρατία στην υπόθεση της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, όταν η κυβέρνηση αυτή επιχείρησε κάτι που ούτε η Χούντα δεν μπόρεσε να κάνει, δεν προσπάθησε να κάνει, να κλείσει τους πομπούς και να διακόψει το σήμα εκπομπής της δημόσιας τηλεόρασης. Και μας είπαν προκλητικά, ασχολείστε μόνο με τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Δεν είδα κανέναν από αυτούς όμως να βρεθούν σε ένα από τα δεκάδες εργοστάσια που κλείνουν, γιατί οι εργοδότες αποφάσισαν να τα μεταφέρουν στο εξωτερικό κρατώντας τα κέρδη. Δεν είδα κανέναν από αυτούς να ενδιαφερθεί για τις εκατοντάδες χιλιάδες ανέργων στον ιδιωτικό τομέα. Μόνο να λένε παχιά λόγια, ξέρουν, στις τηλεοράσεις, στους τηλεοπτικούς σταθμούς, σε εκπομπές που ξέρουν να ελέγχουν. Φίλες και φίλοι, η κατάσταση είναι πια τραγική. Πριν από λίγο άκουσα τον σύντροφο τον Ταΐ να μιλά για τα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής. Διότι η κατάσταση δεν είναι μονάχα τραγική στον τριτογενή τομέα και στον δευτερογενή τομέα, αλλά και στον πρωτογενή τομέα. Εκεί όπου η χώρα μας θα μπορούσε να στηρίξει μια προοπτική ανάκαμψης και ανόρθωσης της οικονομίας. Εκεί όπου θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τις ελπίδες για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Και εσείς εδώ γνωρίζετε καλά ποιες είναι οι αιτίες του κακού. Γνωρίζετε καλά ποιοι ευθύνονται για την εξέλιξη στη Δοδόνη, όπου μέσα σε μια νύχτα την ξεπούλησαν σε έναν από αυτούς που χρωστάγαν στη Δοδόνη κάποια εκατομμύρια ευρώ. Γνωρίζετε καλά ποιοι ευθύνονται για το γεγονός ότι ο αγρότης και η αγρότησα πια δεν έχουν προοπτική, διότι το κόστος της παραγωγής είναι πολύ μεγαλύτερο από τα ωφέλη που μπορεί να έχουν. Και γνωρίζετε καλά ότι δεν μπορούν να μας οδηγήσουν στην ανάπτυξη κούφια λόγια, αλλά χρειάζονται ριζικές τομές στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της πρωτογενούς παραγωγής. Όμως, φίλες και φίλοι, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Έχουν βάλει στόχο να ξεπουλήσουν ό,τι έχει μείνει στο δημόσιο πλούτο της χώρας. Βάλανε στόχο στο ΤΑΙΠΕΔ να ξεπουλήσουν και το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Ένα λιμάνι που έχει κοστίσει πολλά εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, είναι κερδοφόρο, όχι τόσο όσο θα έπρεπε ή θα μπορούσε να είναι,
αλλά παρόλα αυτά σκέφτονται να το ξεπουλήσουν έναντι πινακίου φακής. Η απάντηση που έχουμε να δώσουμε σήμερα εδώ είναι ότι δεν θα τους αφήσουμε να ξεπουλήσουν το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Δεν τους ανήκει το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Δεν θα τους αφήσουμε να ξεπουλήσουν την Ελλάδα και το δημόσιο πλούτο. Ούτε η παιδεία, ούτε η υγεία, ούτε η ενέργεια, αλλά ούτε και ο φυσικός πλούτος της χώρας είναι εμπορεύσιμα. Για τους εμπόρους που προσπαθούν να ξεπουλήσουν ό,τι έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα, που είναι παραδομένη στην εγχώρια διαπλοκή και στη διεθνή τοκογλυφία, και τους απαντάμε, οι μέρες της αυθονίας σας είναι μετρημένες. Οι μέρες εκείνες που λογαριάζατε χωρίς τον ξενοδόχο που είναι ο λαός είναι μετρημένες. Η χώρα δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Δεν είμαστε εμείς ανυπόμονοι. Είναι η χώρα και ο λαός που δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Διότι οδηγείται με φρενήρι ρυθμό στην καταστροφή. Τρέχουμε με ηλιγκιώδη ταχύτητα σε ένα δρόμο που οδηγεί στον κρεμό. Το βλέπουνε πια όλοι, το βλέπουνε και οι εταίροι και οι δανειστές μας, αλλά δεν τους νοιάζει, έχουν σημαντικότερα πράγματα από εμάς και τις ζωές μας, έχουν τις εκλογές στη Γερμανία βλέπετε, και δεν θέλουν, δεν τολμούν να πουν την αλήθεια στους ίδιους τους ψηφοφόρους τους για τα εγκλήματα που έχουν κάνει στην Ελλάδα και για το αδιέξοδο του προγράμματος. Το βλέπει βέβαια και ο κύριος Σαμαράς που κρατάει το τιμόνι και κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι πηγαίνει στον κρεμό. Βλέπει τα φώτα της πρόσκρουσης να έρχονται κατά πάνω μας και υποκρίνεται ότι το φως αυτό είναι το φως στην άκρη του τούνελ. Το βλέπουμε φυσικά και όλοι εμείς. Στην καθημερινότητά μας, όλοι εμείς οι επιβάτες, το βλέπουμε, φωνάζουμε. Δεν αρκεί όμως να φωνάζουμε. Πρέπει να αρπάξουμε το τιμόνι, να πατήσουμε φρένο και να αλλάξουμε πορεία πριν να είναι αργά. Δεν αρκεί άλλο να διαπιστώνουμε το αδιέξοδο. Οι νέες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι κολλασμένοι των μνημονίων είναι καιρός να πάρουν στα χέρια τους τις τύχες της χώρας. Είναι καιρός να παραμερίσουμε το παλιό, το φθαρμένο, το σάπιο, το πρόθυμο να παίξει με τις τύχες των ανθρώπων για να εξασφαλίσει τις δικές του τύχες και τις τύχες των συμφερόντων ξένων και ντόπιων, φράζει και εκπροσωπεί. Όποιος, φίλες και φίλοι, εθελοτυφλεί, περιμένει έλεος και ανθρωπιά από ανθρώπους και κόμματα που υπηρετούν πολιτικές που μας έφεραν ως εδώ, όποιος ακόμα και τώρα πιστεύει ότι αυτές οι υποσχέσεις που μας δίνουν ότι για μια ακόμα φορά θα μας σώσουν από την καταστροφή οι ίδιοι που προκάλεσαν την καταστροφή, βρίσκεται σε παράλληλο σύμπαν. Δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές μπροστά μας. Και πρέπει ξεκάθαρα να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είναι οι δρόμοι. Βρισκόμαστε σε ιστορικό, σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Ή θα ανατρέψουμε αυτή την πορεία ή για πολλά ακόμη χρόνια θα σερνόμαστε στη μιζέρια και στην αναξιοπρέπεια. Ή θα πάρουμε τώρα τολμηρές αποφάσεις ή θα ζήσουμε σε μια χώρα αποικία χρέους που θα έρχονται διάφοροι επιθεωρητές με αλαζονία να επιθεωρούν τον Πρωθυπουργό αν κάνει καλά τη δουλειά του, ή διάφοροι δημοσιογραφείς και να μας κουνάνε το δάκτυλο, νομίζουν ότι μπορούν να μας κουνάνε το δάκτυλο, ή λοιπόν θα πάρουμε τολμηρές αποφάσεις ή θα ζήσουμε σε μια χώρα που θα στέλνει τα παιδιά της μετανάστες στο εξωτερικό, θα τη διοικούν οι επιθεωρητές της Τρόικα και θα είμαστε ξένοι στην ίδια μας τη χώρα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μία επιλογή έχουμε.
Είναι η επιλογή της ρήξης, είναι η επιλογή της ανατροπής και εμείς καλούμε όλους εσάς και όλο τον ελληνικό λαό να αναλάβουμε αυτή την επιλογή, να αναλάβουμε αυτό το κόστος για την πραγματική σωτηρία της χώρας, που δεν είναι η σωτηρία των τραπεζών, αλλά επί του Σάπιου, του Παλιού, του Φθαρμένου. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να επιτρέψει στην κυβέρνηση να ολοκληρώσει αυτό το καταστροφικό της έργο. Όσοι νομίζουν ότι υπάρχουν θεωρίες όριμων φρούτων είναι γελασμένοι, διότι το φρούτο θα σαπίσει αν αφήσουμε να περάσει ο χρόνος και να πληρώσουν το καταστροφικό τους έργο. Και κυρίως δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να τραβήξει τη σκανδάλη στους δανειολήπτες που εδώ και καιρό έχει βάλει στο στόχαστρό της. Από την όμορφη πόλη σας λοιπόν θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Σαμαρά. Ούτε καν να σκεφτεί, όχι να τολμήσει, ούτε καν να σκεφτεί να βγάλει στο σφυρί την πρώτη κατοικία του Έλληνα εργαζόμενου. Θα μας βρει απέναντί του σε ένα κίνημα μαζικό, σε ένα κίνημα αλληλεγγύης, σε ένα κίνημα ακτιβιστών που δεν θα επιτρέψει ούτε έναν πληστηριασμό. Και θέλω να θυμίσω για μία ακόμη φορά στον κύριο Σαμαρά ότι οι Έλληνες πολίτες είναι αυτοί που από το υστέρημά τους, από τις θυσίες που έχουν κάνει δίχως αντίκρισμα 3 χρόνια τώρα, ανακεφαλοποιούν τις χρεοκοπημένες τράπεζες και ότι μόνο λίγα δεν είναι τα 38 δισεκατομμύρια δανεικού δημόσιου χρήματος που δόθηκαν στις τράπεζες μόνο τον τελευταίο χρόνο, που η χώρα, η κοινωνία, η οικονομία βρίσκεται σε μια απίστευτη τραγωδία. Οι Έλληνες εργαζόμενοι και οι άνεργοι δεν σώζουν εδώ και 3 χρόνια τις τράπεζες για να τις δουν στο τέλος να τους κυνηγούν. Δεν σώζουν τις τράπεζες για να χάσουν τα σπίτια τους από τις τράπεζες. Θα θυμάστε οι παλιότεροι και θα γνωρίζετε οι νεότεροι ότι τα χρόνια που ο λαός μας αντιστάθηκε και διεκδίκησε ένα διαφορετικό μέλλον, μια διαφορετική πορεία για τον τόπο, υπήρχε μια κινδυνολογία. Ότι θα έρθουν, λέει, οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια. Το είδαμε και αυτό, να έρχονται αυτοί τώρα να μας τα παίρνουν τα σπίτια, οι τραπεζίτες, αυτοί οι οποίοι μας κατηγορούν και τρομοκρατούσαν ότι δήθεν εμείς θα τους πάρουμε τα σπίτια. Γνωρίζει λοιπόν η κυβέρνηση που εκδικείται τα θύματα της πολιτικής της ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών δεν είναι μπαταξίδες, δεν έχουν και δεν μπορούν, γι' αυτό και δεν αποπληρώνουν τις δανειακές τους δόσεις. Και δεν έχουν και δεν μπορούν γιατί τα μνημόνια ανέτρεψαν τις ζωές τους. Κατέστρεψαν τις ζωές τους. Τους στέρισαν εισοδήματα, δυνατότητες προοπτικές. Και αντί η κυβέρνηση να υιοθετήσει την πρόταση νόμου που καταθέσαμε πέρυσι τέτοιο καιρό και αφορά τη νέα συσάκτεια, την διαγραφή ιδιωτικού χρέους ανάλογα με τη μείωση του εισοδήματος που έχει υποστεί από το μνημόνιο ο κάθε δανειολήπτης, εκτελεί τις εντολές της Τρόικας και απασφαλίζει τη βόμβα των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας 1η-1η του 2014. Αντί η κυβέρνηση, όχι για λόγους ελεημοσύνης, αλλά γιατί αυτό είναι το μέσο για να βγούμε από την κρίση, να κουρέψει τα δάνεια των νοικοκυριών και να διευκολύνει τους όρους αποπληρωμής τους, ετοιμάζεται να συνενέσει στο έγκλημα, δηλαδή στο κούρεμα της περιουσίας του μέσου πολίτη, της ατομικής ιδιοκτησίας που μόλις πριν από έναν χρόνο, στις εκλογές του Ιούνιου του 2012, ο κύριος Σαμαράς ισχυρίζονταν πως κινδυνεύει από μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα αποδεικνύεται και αυτή η αλήθεια, ότι ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος ως εντολοδόκοι των δανειστών
είναι ο πραγματικός κίνδυνος για το μέσο Έλληνα πολίτη. Είναι ο πραγματικός κίνδυνος για το δανειολήπτη και ο πραγματικός κίνδυνος και για αυτόν που έχει κάποιες ελάχιστες καταθέσεις από το μόχθο μιας ολόκληρης ζωής. Και αποδεικνύεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη της ελπίδας, είναι ο πραγματικός προστάτης και εγγυητής των κόπων μιας ολόκληρης ζωής του κάθε πολίτη, ο οποίος θέλει να έχει ένα αποκούμπι για τις δύσκολες στιγμές. Φίλες και φίλοι, οφείλω βέβαια να ομολογήσω ότι μέσα στο δράμα που περνάμε ώρες-ώρες, αυτή η κυβέρνηση γίνεται κωμική μέσα στην τραγικότητά της. Θαρρής και πηξίδα της είναι ο μελαγχολικός λόγος του ποιητή που έλεγε «πορεύονται στο πουθενά για ένα μέλλον που ήταν χθες». Περιπλανώνται στα συντρίμια της πολιτικής τους με μόνο σχέδιο για το αύριο, το κάθε επόμενο μνημόνιο. Είναι τέτοια η απελπισία τους για το ότι μιλάνε για success story, δεν να μπορούν να εμφανίσουν ούτε ένα παράδειγμα επιτυχίας, που πιάστηκαν όλοι μαζί από το κλαρί της περίφημης προσωρινής επαναφοράς του ΦΠΑ, του φόρου προστιθέμενης αξίας, στην εστίαση, από το 23% στο 13%. Και είναι τόσο γυμνός ο βασιλιάς που βγήκε ο ίδιος να ανακοινώσει τη δίθεν επιτυχία. Του ξέφυγαν βέβαια και κανένα δυο πινελίκια, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά είναι πράγματι τόσο παρημιώδης η ανικανότητά τους που ακόμα και ένα απλό μέτρο όπως η μείωση φόρου προστιθέμενης αξίας στην εστίαση το έχουν μετατρέψει σε σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Και το έστειλαν το σταυρόλεξο στους εστιατόρες και στους καταναλωτές να το λύσουν. Και έτσι πρόλαβαν και υποθήκευσαν την όποια αποτελεσματικά αλλάζουν όλα για να μην αλλάξει τίποτα. Γιατί με τις επιμέρους ρυθμίσεις στην εφαρμογή του μέτρου το τελικό όφελος στις τιμές για τον καταναλωτή, αν υπάρξει, θα είναι δυστυχώς μικρότερο του αναμενόμενου. Εκτός αν μάθουμε να τρώμε χταποδάκι πίνοντας αντί για ούζο πορτοκαλάδα και να πίνουμε τον εσπρέσο σε τραπεζοκαθίσματα. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι αυτή η παράνοια του όρθιου και του καθιστού, του σταυρόλεξου. Το πιο σημαντικό είναι ότι η μείωση στα εισοδήματα των πολιτών που συνεχίζεται εδώ και 3 χρόνια είναι πολύ μεγαλύτερη από την όποια μείωση στο φόρο προστιθέμενης αξίας για όσους πίνουν τον καφέ τους καθιστή και όχι όρθιοι. Φίλες και φίλοι, με αυτά και με αυτά έχει φτάσει η στιγμή που η χρεοκοπία των μνημονίων ούτε φτιασιδώνεται, ούτε καλοπίζεται, πολύ περισσότερο ούτε κρύβεται. Τα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας εξαντλήθηκαν σε όλες τους τις δόσεις και σε όλες τους τις εκδοχές. Ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Τουρνάρας που είναι και αισιόδοξο, αντικρίζουν τώρα όλοι κατάματα τα αδιέξοδα των επιλογών τους. Και φοβούνται. Φοβούνται το λαό, γι' αυτό και δεν μπορούν να τον αντικρίσουν στα μάτια, δεν τολμούν να οργανώσουν μια ανοιχτή συγκέντρωση. Φοβούνται τους ίδιους τους βουλευτές τους και το δηλώνουν καθαρά, διότι και αυτοί οι βουλευτές που ψηφίζουν κάθε φορά για τελευταία φορά μέτρα, μέχρι την επόμενη βέβαια, δεν έχουν το θάρρος να αντικρίσουν στα μάτια τους ίδιους τους ψηφοφόρους τους που τους έταξαν πέρυσι τέτοιο καιρό ότι θα επαναδιαπραγματευτούν το μνημόνιο και ότι θα τελειώσει αυτή η τραγωδία. Φοβούνται όμως ότι έρχεται το τέλος αυτής της κυβέρνησης παροδίας, αλλά όσο φοβούνται και όσο βλέπουν το τέλος τους, τόσο πιο επικίνδυνοι γίνονται. Ο λογαριασμός της αποτυχίας τους έρχεται και είναι βαρύς. Οι ίδιες οι εκθέσεις που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Κομισιόν παραδέχονται ότι το δυτικό κενό που κάθε χρόνο δημιουργεί το μνημόνιο θα φτάσει τη διετία 15-16 τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το κενό δεν καλύπτεται ούτε με υπεκφυγές ούτε με αλχημίες.
το πρόγραμμα δεν βγαίνει και αν οι παρανοϊκοί τεχνοκράτες της Τρόικα νομίζουν ότι μπορούν να παίρνουν συνέχεια μέτρα εξόντωσης, ας το καταλάβουν ότι ούτε ο λαός ούτε ο τόπος αντέχουν πια άλλο. Διαμορφώνεται όμως πλέον καθημερινά, και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα, μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Αντιμνημονιακή, δημοκρατική, προοδευτική, πατριωτική. Μια ήρεμη δύναμη ανατροπής, η οποία έχει αηδιάσει από το κακόγουστο αλλά επαναλαμβανόμενο θεατρικό έργο των εκβιασμών των δανειστών, των ανθρωποθυσιών δίχως αντίκρισμα, των δόσεων και των αποτυχιών, έχει ήδη συγκροτηθεί. Και το κυριότερο, αυτή η ήρεμη δύναμη ανατροπής πείθεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει, θέλει και μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του λαού και του τόπου. Πρόκειται για τους ανθρώπους που συναντάμε καθημερινά. Ανθρώπους που μπορεί να μην ψήφισαν ούτε την προηγούμενη φορά, ούτε ποτέ στη ζωή τους, κόμματα της αριστεράς. Ανθρώπους που θα έρθουν κοντά μας ή από ιδεολογία, από ανάγκη. Ανθρώπους που βλέπουν τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος να γίνονται συντρίμια μπροστά στην ανάγκη τους για επιβίωση. Στην ανάγκη τους να δούνε μέλλον και προοπτική. Να δούνε τα παιδιά τους να μένουν σε αυτόν τον τόπο και να μην γίνονται μετανάστες, έχοντας δύο και τρία πτυχία. Σε αυτούς τους ανθρώπους σας ζητώ να απευθυνθούμε. Να ανοίξουμε τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε νέο κόσμο, που δεν θα του κάνουμε ερωτήσεις για το παρελθόν του, αλλά μονάχα που θα του ζητήσουμε να παλέψει μαζί μας σε έναν δίκαιο αγώνα για την ανατροπή αυτής της εγκληματικής πολιτικής, για την ανεξαρτησία και την προκοπή της πατρίδας μας. Και επίσης, τόσο κόσμος, δεν ξέρω αν απαντά στις δημοσκοπήσεις, θα ρω πως η συντριπτική τους πλειοψηφία γράφει στα παλιά του παπούτσια και τις δημοσκοπήσεις και τα μέσα ενημέρωσης και τα παπαγαλάκια και αυτούς που μας τριβιλίζουν τα αυτιά κάθε μέρα, αλλά αυτή η σιωπηλή πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία έχει μια ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα είναι μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας με νοπή λαϊκή εντολή να έρθει να αλλάξει αυτή τη μιζέρια, αυτή την καταστροφή. Είναι μια κυβέρνηση να υψώσει ανάστημα στους δανειστές, σε αυτούς που βγάζουν τη γλώσσα σε ένα λαό που τον έχουν κάνει να υποφέρει τρία χρόνια τώρα. Και αυτή η μεγάλη πλειοψηφία, η σιωπηλή πλειοψηφία, ξέρει ποιο είναι το δίλημα. Το δίλημα δεν είναι απλά μνημόνιο ή ανάκαμψη. Το δίλημα δυστυχώς είναι ακόμα πιο βαθύ. Είναι μνημόνιο ή δημοκρατία. Γιατί σήμερα 39 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η ίδια η δημοκρατία είναι το πρώτο θύμα του μνημονίου και των επιλογών της βαρβαρότητας. Δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο εκφοβισμού αυτής της ήρεμης, σιωπηλής, μεγάλης πλειοψηφίας. Πριν από ένα χρόνο, ένα μεγάλο μέρος αυτής της διαμορφούμενης τότε πλειοψηφίας φοβήθηκε. Μπροστά στα διλήμματα τα εκβιαστικά, την τρομοκρατία που σπέρνανε από τα δελτία των ειδήσεων, ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσουμε τις δουλειές μας, θα χάσουμε τα λεφτά μας, θα αλλάξουμε το νόμισμά μας, θα χάσουμε τις γυναίκες μας, τους άντρες μας. Ευτυχώς ακόμα το μόνο που έχουμε συγκρατήσει είναι τις γυναίκες μας και τους άντρες μας. Όλα τα έχουμε χάσει. Αλλά όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, με αυτούς. Με τα μνημόνια και τις πολιτικές τους. Σήμερα λοιπόν δεν υπάρχει πια περιθώριο εκφοβισμού και εκβιασμού του ελληνικού λαού. Διότι όλοι πια καταλαβαίνουν ότι η ακύρωση του μνημονίου και η επαναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης είναι μονόδρομος για την προοπτική της χώρας και την απαντοχή του λαού. Γιατί όλοι πλέον γνωρίζουμε, και τα νούμερα, οι αριθμοί δεν κρύβονται, ότι οι δανειακές δόσεις των πιστωτών πηγαίνουν στην εξυπηρέτηση παλαιότερων δανείων της χώρας και στους ισολογισμούς των τραπεζών, για να κάθονται χωρίς να έχουν βάλει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους διοικητές, οι ίδιοι τραπεζίτες που φαλήρισαν τις τράπεζές τους. Το 98% των δανειακών δόσεων που παίρνουμε ως βοήθεια επιστρέφει στις ίδιες τσέπες, στους πιστωτές,
δεν πηγαίνει στη στήριξη των αναγκών μας και στην πραγματική οικονομία. Άρα λοιπόν, απλή λογική θέλει. Αυτοί που μας δίνουν χρήματα για να τα παίρνουν πίσω έχουν ισχυρό κίνητρο ώστε να διαπραγματευτούν και να δώσουν λύση. Γιατί πολύ απλά αν το αρνηθούν θα είναι πρώτα αυτοί που θα χάσουν τα λεφτά τους και θα διακινδυνεύσουν και την ίδια την προοπτική της Ευρωζώνης. Πλέον αυτά δεν τα λέμε μονάχα εμείς. Τα λένε ολοένα και περισσότεροι οικονομολόγοι διεθνούς κύρους. Διαβάστε, κάντε τον κόπο να δείτε τη συνέντευξη που έδωσε χθες ο James Galbraith. Αλλά και ολοένα και περισσότεροι οικονομολόγοι παραδέχονται ότι η μόνη εναλλακτική λύση για την Ελλάδα αλλά και η μόνη εναλλακτική λύση για την Ευρώπη είναι η πρόταση που έχει καταθέσει εδώ και χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ για τη διαγραμμή μεγάλου μέρους του χρέους όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και όλης της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας για αναδιαπραγμάτευση στις δανειακές συμβάσεις και για τερματισμό της λιτότητας. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή είναι μια ευρωπαϊκή λύση, διότι ευρωπαϊκό είναι και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Ήρθαν και μας είπαν ότι φταίνουν οι Έλληνες που είναι τεμπέληδες. Αργότερα όμως έσκασε και η Πορτογαλία, έσκασε και η Ισπανία, έσκασε και η Ιταλία, τώρα κινδυνεύει να σκάσει και η Γαλλία. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι τεμπέληδες. Φίλες και φίλοι, η μόνη λύση για την Ελλάδα ταυτίζεται με τη μόνη λύση για την Ευρώπη. Όχι όμως για τη γερμανική Ευρώπη που κοντόθωρα και κοντόμυαλα οικοδομούν οι προστάτες του κυρίου Σαμαρά, η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε, αλλά για την Ευρώπη της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, της δημοκρατίας και των λαών της. Γι' αυτό και η πρότασή μας αποτελεί φάρο και πηξίδα όχι μόνο για τις Ελληνίδες, αλλά για όλους τους λαούς της Ευρώπης και έχει γίνει σας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η λύση της διαγραφής χρέους και της χρηματοδότησης της ανάπτυξης είναι η μόνη δίκαιη και βιώσιμη λύση για την Ευρώπη και τους λαούς της. Η αναθεώρηση της Δανειακής Σύμβασης και ο αναπτυξιακός αναπροσανατολισμός κάθε κονδυλίου που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη δίκαιη και βιώσιμη λύση για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Εμείς, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έχουμε επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο. Αυτοί έχουν σχέδιο το μνημόνιο, που αναθεωρείται κάθε τρεις και λίγο προς το χειρότερο. Εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για να πατήσουμε ξανά στα πόδια μας περήφανοι, για να οραματιστούμε ένα καλύτερο μέλλον. Ένα σχέδιο που πέραν του ότι χέρι εκτίμησης και αναφοράς διεθνώς, ως η μόνη ρεαλιστική εναλλακτική λύση στην καταστροφική πορεία της λιτότητας, είναι και ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο. Ένα σχέδιο για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, με μορατόριουμ στην αποπληρωμή των τόκων. Διότι εμείς έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, και θα το πω για μία ακόμη φορά εδώ από την Οικουμενίτσα, το δικό μας το χρέος, αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως πρώτης το χρέος, είναι να μπορεί ο κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από το εισόδημά του, να ζει με αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο. Το δικό μας το χρέος είναι να μην λιποθυμάνε τα παιδιά στα σχολιά. Το δικό μας το χρέος είναι να βρίσκουν δουλειά οι νέοι στη χώρα μας, με 2 και με 3 πτυχία να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Το δικό μας το χρέος είναι να υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, αλλά και για κάθε μετανάστη, οικονομική του δυνατότητα. Αυτό είναι το χρέος μιας ευνομούμενης, μιας δημοκρατικής, μιας πολιτισμένης πολιτείας. Απαντάμε λοιπόν στους πιστωτές μας για να το γνωρίζουν. Εμείς πρώτα αυτό το χρέος θα εξυπηρετήσουμε και μετά το χρέος στους τοκογλύφους, στα πανωτόκια, στο χρέος αυτό που μας έχουν βάλει ως θηλιά στο λαιμό για να μας πνίξουν. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της συνολικής και οριστικής ευρωπαϊκής λύσης στην κρίση χρέους της Ευρωζώνης, έχουμε σχεδιάσει
να ενισχύσουμε τα προγράμματα δημόσιων επενδύσεων, την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης στην οικονομία, να διατηρήσουμε ως μοχλό για την ανάπτυξη τη δημόσια περιουσία και να μην τα ξεπουλήσουμε όλα έναντι πινακίου φακής, με στόχο να αντιστραφεί η ύφεση, να υπάρξει ανάπτυξη η οποία θα μοιραστεί δίκαια στην κοινωνία και να ξεκινήσει η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, διότι αυτός είναι ο μεγάλος μας εθνικός στόχος. Να ξανακερδίσουμε την εργασία σε αυτόν τον τόπο. Διότι, φίλες και φίλοι, το μόνο success story για την Ελλάδα είναι η ανατροπή του μνημονίου. Το μόνο success story για την Ευρώπη είναι η ανατροπή της λιτότητας. Και εμείς αυτό το success story θα υπηρετήσουμε με την πολιτική μας. Όχι μόνο δεν ζούμε με 400 ευρώ, αλλά θα μείνουμε εδώ για να παλέψουμε, για να αλλάξουμε αυτή την πορεία. Και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Ξέρετε κάτι, θέλω ειδικά να αναφερθώ σε εσάς τις νέες και τους νέους που περνάτε διακοπές συνεχίζοντας έναν αγώνα, αλλά και μέρες που θα μείνουν σφραγισμένες στη μνήμη σας για όλα σας τη ζωή. Στη δική σας γενιά βασίζουμε τις ελπίδες μας. Εσείς είστε η γενιά της ανατροπής. Σε εσάς έχει πέσει ο κλήρος. Εσείς είστε και η γενιά της ελπίδας. Η γενιά που θα γκρεμίσει την τιμένη νοοτροπία του χθες. Την αρρωστημένη νοοτροπία του βολέματος, του ρουσφετιού. Εσείς είστε η γενιά που θα διεκδικήσει τη ζωή με αξιοπρέπεια αλλά και αξιοκρατία. Πολλές φορές λένε, κοιτάτε ο ΣΥΡΙΖΑ τι υπερασπίζεται. Δεν υπερασπιζόμαστε το κράτος που έφτιαξαν αυτοί σαν τα μούτρα τους. Εμείς αυτό το κράτος, από την πρώτη μέρα που θα αναλάβουμε τις τοίχες αυτού του τόπου, θα το πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων, θα φτιάξουμε το κράτος της αξιοκρατίας, το κράτος της δικαιοσύνης. Όμως αυτό που σας είπα δεν είναι μια κορώνα από τον μπαλκόνι. Εσείς είστε η κρίσιμη γενιά. Η γενιά που έχει μια μεγάλη ευκαιρία να ξαναχτίσει τη χώρα και την προοπτική της σε στέρεες βάσεις. Και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η ελληνική νεολαία έχει το δικό της τεράστιο μερίδιο στους αγώνες της χώρας. Σε όλες τις κρίσιμες στιγμές, οι νέες και οι νέοι ήταν μπροστά. Για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της αξιοπρέπειας. Για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Οι νέοι ήταν αυτοί που με θάρρος βγήκαν και συμπαρέσυραν όλο το λαό. Και επιτρέψτε μου να ταυτιστώ για λίγο μαζί σας και να πω, δεν ερχόμαστε από το... Έχουμε πατρίδα, όπως λέει ο ποιητής. Έχουμε αρχές, ιδέες, πείσμα, μαχητικότητα, πρόγραμμα, απόφαση να πολεμήσουμε και να νικήσουμε. Διότι συμμετέχετε σε μια προσπάθεια πρωτόγνωρη, συναρπαστική. Θέλετε να οικοδομήσετε μια νέα οργάνωση που να μπορεί να χωρέσει αριστερές, αριστερούς, προοδευτικές, δημοκράτες, σοσιαλιστές, κομμουνιστές, ριζοσπάστες, νέους ανθρώπους με ελπίδα και με όραμα. Όμως να ξέρετε, μπορεί η οργάνωση που θα συγκροτήσετε να είναι νέα, αλλά έρχεται από πολύ μακριά, γι' αυτό και θα πάει πολύ μακριά. Ερχόμαστε από τις καλύτερες παραδόσεις του νεολαϊστικού κινήματος. Ερχόσαστε και συνεχίζετε τις καλύτερες παραδόσεις του νεολαϊστικού κινήματος. Από τις παραδόσεις της ΕΠΟΝ μέχρι την νεολαία Λαμπράκη, την ΚΝΕ και το Ρίγα Φεραίο, την ΑΝΤΙΕΦΕΕ, τα παιδιά της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Από γενιά σε γενιά η ελληνική νεολαία έχει γράψει τη δική της ιστορία, έχει αφήσει το δικό της ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία της χώρας. Ανυπότακτη, ανυπάκουη, μαχητική, γράφει την ιστορία, γιατί η ιστορία δεν γράφεται με συμβιβασμούς,
ούτε με υπογραφές μνημονίων. Η ιστορία γράφεται με συγκρούσεις και με ανυπακοή. Και αυτή την ιστορία τη γράφουν μονάχα όσοι τολμούν. Όμως θα ήθελα να σας πω ότι ίσως να δίνεται μια κρίσιμη και ιστορική μάχη, την πιο δύσκολη μετά τη μεταπολίτευση. Γιατί ξέρετε ποια είναι η ουσία αυτής της μάχης που έχετε εσείς και κάθε νέα και νέος μπροστά του. Μια και μοναδική. Σε ποια Ελλάδα θα ζήσετε? Στην Ελλάδα του αυταρχισμού? Στην Ελλάδα της καταστολής και του μαύρου? Στην Ελλάδα της αναξιοκρατίας και του ρουσφετιού? Ή στην Ελλάδα της δημοκρατίας? Στην Ελλάδα της άγριας εκμετάλλευσης και των ατομικών συμβάσεων εξαθλίωσης? Ή σε μια Ελλάδα κοινωνικής αλληλεγγύης? Στην Ελλάδα του επικυρίαρχου ξένου? Ή στην Ελλάδα του περήφανου και κυρίαρχου λαού? Στην Ελλάδα που αγαπάει τα παιδιά της, τους παρέχει ευκαιρίες μόρφωσης, πολιτισμού, άθλησης? Στην Ελλάδα που έχει τα παιδιά της, που έχει βγάλει τα παιδιά της για πούλημα σε ξένα παζάρια? Αυτή είναι η ουσία. Και είναι φανερό ότι ο δρόμος που προτείνουμε εμείς είναι ένας δύσκολος δρόμος, αλλά οδηγεί στην άλλη Ελλάδα. Στην Ελλάδα για την οποία αξίζει να αγωνιστούμε. Γι' αυτό και καλούμε τις νέες και τους νέους να ζήσουν τη ζωή τους όχι με τη μιζέρια και την ητοπάθεια μιας δήθεν χαμένης γενιάς, αλλά με το θάρρος και την αισιοδοξία μιας γενιάς που θέλει να κερδίσει τη δική της μάχη για τον εαυτό της, για το μέλλον, για τη χώρα. Και καλούμε τις νέες και τους νέους να σταθούν μαζί με όλο τον ελληνικό λαό στις πρώτες γραμμές του αγώνα για το σήμερα και το αύριο. Να προστατέψουν την ανθρωπιά και τον πολιτισμό μας από τη βάρβαρη επίθεση, την καθολική επίθεση που δεχόμαστε. Κοιτάξτε, αυτά τα φαινόμενα του εκφασισμού της ζωής μας, φαινόμενα που συνοδεύονται από τα υψηλά ποσοστά της απήχησης των νεοναζί, που τους διαφημίζουν όλη μέρα, δήθεν αυτοί που δήθεν θέλουν να τους χτυπήσουν, όλη μέρα. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε εσείς, οι νέοι του ΣΥΡΙΖΑ, χτίσει δομές αλληλεγγύης για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Η αλληλεγγύη για όλους είναι μια δομή με πάνω από 150 οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Κανένα από αυτά τα μέσα ενημέρωσης δεν ανέδειξε, δεν πρόβαλε. Προβάλλουν όμως τα συσίτια του μίσους. Προβάλλουν το μαύρο. Διότι στην πραγματικότητα το μαύρο δεν τους απειλεί αυτούς. Απειλεί τη συνοχή και τη δημοκρατία. Τη συνοχή της κοινωνίας και τη δημοκρατία. Είναι το δικό τους μακρύ χέρι. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μία επίθεση στον πολιτισμικό μας πυρήνα. Πρέπει να τον υπερασπιστούμε. Για να τον υπερασπιστούμε όμως πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε βαθιά αγάπη για τον συνάνθρωπό μας και βαθιά πίστη ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Να αγαπήσουμε τη ζωή, τις ομορφιές της χώρας αλλά και όλου του κόσμου, γιατί για μας είναι η πατρίδα μας αυτή που ζούμε, αλλά πατρίδα μας είναι και όλος ο κόσμος. Να αγαπήσουμε τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το χρώμα τους και τη θρησκεία τους. Και θα ήθελα να σας θυμίσω τι έλεγαν, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο αγώνας, είναι και πολιτισμός, είναι και διασκέδαση. Να σας θυμίσω τι έλεγαν πριν από 60 και πλέον χρόνια κάποιοι νέοι μιας άλλης εποχής που βγήκαν εδώ στα περήφανα βουνά της Υπήρου για να υπερασπιστούν τη λευτεριά, την κοινωνική δικαιοσύνη, το δρόμο για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, έλεγαν «πολεμάμε και τραγουδάμε». Κάτι έχει να μας πει και σήμερα αυτό το θαυμάσιο σύνθημα της ΕΠΟΝ. Εκείνης της ΕΠΟΝ που έστησε θέατρα στο βουνό, έκανε μαθήματα στα παιδιά, οργάνωνε πάρτι στις πόλεις και την ίδια στιγμή με το βιβλίο και το όπλο στο χέρι έκανε τους πολιτικούς προγόνους των σημερινών νεοναζί να τρέχουν να κρυφτούν πίσω από τους Γερμανούς διοικητές τους. Αυτής της ιστορίας είσαστε συνεχιστές
αλλά και αυτό το παράδειγμα πρέπει να δούμε, να μελετήσουμε και να ακολουθήσουμε. Στον αγώνα για μια Ελλάδα όχι απλώς νέα, όχι νέα Ελλάδα, αλλά Ελλάδα των νέων ιδεών, των νέων ανθρώπων, των νέων αντιλήψεων, των νέων οριζόντων, για μια τέτοια Ελλάδα καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αγωνιστούν οι νέες και οι νέοι, σε έναν αγώνα ειρηνικό, δημοκρατικό, στον οποίο έχουν όλοι θέση. Με όπλα τον ενθουσιασμό, την ειλικρίνεια, την εντιμότητα, την αγωνιστικότητα, την αγάπη για την ελευθερία, την αφοσίωση στα μεγάλα ιδανικά, τα πανανθρώπινα ιδανικά της κοινωνικής δικαιοσύνης, και νομίζω ότι αυτόν τον αγώνα αξίζει να το δώσουμε. Το βλέπω στα μάτια σας ότι είστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε, να είστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε μικρούς και μεγάλους αντιπάλους. Αυτοί που πρέπει να φοβούνται είναι οι αντίπαλοι μας. Όχι ο κύριος Σαμαράς και η παρέα του. Αλλά αυτοί που κινούν τα νήματα, τις μαριονέτες, τα μεγάλα, το μεγάλο κερδοσκοπικό κεφάλαιο έξω από την Ελλάδα. Αυτοί πρέπει να φοβούνται. Κάτι αρχίζει και αλλάζει και θα αλλάξει. Η Ελλάδα θα είναι αυτή που θα σύρει το χορό μιας μεγάλης δημοκρατικής ανατροπής σε όλη την Ευρώπη. Μια μεσογειακή ευρωπαϊκή άνοιξη των λαών έρχεται να ανατρέψει τις πολιτικές της βαρβαρότητας, και οι νέες και οι νέοι θα είναι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Με αυταπάρνηση, με ελπίδα, με αισιοδοξία. Καλή δύναμη, καλό αγώνα, και θα ξανάρθω στην Οικουμενίτσα, αλλά θα είμαστε πιο αισιόδοξοι την άλλη φορά που θα έρθω. Θα έρθουμε να εξαγγείλουμε έργα ανάπτυξης, προοπτικής και προκοπής για αυτή την πολύπαθη περιφέρεια της Ηπείρου, και όχι να λέμε τι κακά κάνει αυτή η κυβέρνηση που μας καταστρέφει, αλλά πως εμείς θα χτίσουμε, θα οικοδομήσουμε ένα μέλλον με προοπτική και αξιοπρέπεια. Γεια σας, να είστε καλά.